How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Η Gloria πήγε στο kick-off party των βραβείων MAG για να διασκεδάσει. Εμείς όμως κλέψαμε λίγο από το χρόνο της για να την ανακρίνουμε. Δεν θα πω ότι υπάρχουν κόντρες μεγάλες. Μικρές. Ναι, πολύ μικρές για σήμερα πραγματάκια, αλλά τα παιδιά είναι υπέροχα και με σέβονται, εξόβομαι. Αυτά. Λοιπόν, θέλω επίσης να μου πεις ποιος είναι ο πιο ακατάστατος μες στο σπίτι, ποιος δημιουργεί το μεγαλύτερο πανικό και ποιος μαζεύει πιο πολύ. Δεν θέλω να πω ονόματα. Αυτός που μαζεύει πιο πολύ είναι η Αντιγόνη, η Βαλάντο και η Νικόλ. Και εγώ μαζεύω το πρωί, αλλά δεν το ξέρουν. Τέλος πάντων. Πώς νιώθεις κάθε εβδομάδα στα live, δηλαδή έχεις άγχος, τι γίνεται πριν το live, πώς προετοιμάζεσαι? Στο πρώτο και δεύτερο live είχα πιο πολύ άγχος και ένταση, αδρεναλίνη κτλ. Στο τρίτο υπήρχε μια ένταση, μια αδρεναλίνη, όχι άγχος. Εντάξει, ο άγχος όταν βγαίνεις φυσικά και έχεις, αλλά το διασκέδαζε πιο πολύ από το πρώτο και το δεύτερο. Δηλαδή είχα ήδη συνηθίσει αυτό. Πιστεύεις για τον εαυτό σου ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι το τελικό? Μακάρι να φτάσω, δεν ξέρω. Μακάρι να φτάσετε όλοι, αλλά δεν γίνεται, ναι. Το λέω. Μου το λένε πολύ, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Σε υποστηρίζει ο κόσμος. Ναι, ναι. Δεν ήσουν δηλαδή. Δεν πιστεύω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σχέση σου με την κυρία Κορομιλά, πώς είναι, σε βοηθάει, σας δίνει συμβουλές? Ναι, μας βοηθάει όλους. Μόλις δει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, είτε στην κίνηση είτε στο τραγούδι, μας λέει να έρθουμε κοντά της, μας μιλάει, μας λέει πρέπει να έχει πολύ θάρρος, αυτό κτλ. Σε περίπτωση που δεν κερδίσεις εσύ τον Greek Idol, ποιος θα ήθελες να τον κερδίσει? Θα ήθελα να το κερδίσει την αλήθεια η Αντιγόνη, γιατί είναι ήδη μεγάλο ταλέντο, το έχει, δεν προσπαθεί, το έχει μέσα της, το φαίνεται, όπως βλέπετε. Πετύχαμε την Νικόλ Παπαριστοδήμου στο kick-off party για την διοργάνωση των βραβείων MAG και φυσικά τη ρωτήσαμε όλα όσα θέλετε να μάθετε. Πάρτε μια μικρή γεύση. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι μέσα στα live του Greek Idol. Πραγματικά νιώθω πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Ζω ένα υπέροχο όνειρο, γιατί είμαι μόνο 18 χρονών και ζω ένα τέτοιο φανταστικό πράγμα στον Greek Idol. Το ζω, ναι, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Με ποιους έχεις έρθει πιο κοντά στο σπίτι? Με όλα τα παιδιά είμαστε κοντά, δεν έχω ξεχωρίσει κάποιο. Τα πάμε πάρα πολύ καλά με όλα τα παιδιά. Από τα γόρια. Τα έχετε κατηγορήσει, τα έχετε κράξει, δεν κάνουν τίποτα, ακαταστασία, δεν τα έχουμε πιάτα. Κατηγορήσει, απλά οι κοπέλες είμαστε πιο καθαρές από τα αγόρια και γι' αυτό το παραμικρό που θα κάνω το θεωρούμε βρωμιά. Δεν είμαι η μικρότερη, η Gloria είναι η μικρότερη. Και γιατί σε λένε σαν τη μικρότερη? Έλα, δεν φαίνομαι πιο μικρή από την Gloria, γι' αυτό. Μια χαρά, δεν φαίνεσαι πιο μικρή. Α, μου αρέσει αυτό που λες. Είστε όλοι μικροί. Γιατί θες να μεγαλώσεις? Επειδή όλοι με βάζουν πιο κάτω από 18. Δεν είναι κακό, όταν γίνει 40. Όταν γίνω 40 θα μ' αρέσει, αλλά τώρα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να φαίνομαι στην ηλικία μου. Κριτής. Όταν έρθει η ώρα να σου κάνει κριτική, έτσι λες λίγο Παναγιά μου τι θα ακούσω και ποιον έτσι έχεις πιο ωραία τώρα θα μιλήσει ο Τάδε, ας πούμε. Αγχώνουν πραγματικά όταν μου μιλάνε και οι τέσσερις οι κριτές, γιατί θέλω σε κάθε live να είμαι και καλύτερη, να εξελίσσομαι, να βλέπω εξέλιξη και γι' αυτό οποιοςδήποτε και αν μου μιλήσει έχω άγχος. Κορομιλά πάντα είναι στο πλευρό μας, έρχεται πάντα στις πρόβες, μας παρακολουθεί, μας κάνει σχόλια και πραγματικά μας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ, είναι καταπληκτική. Είναι Είσαι τόσο παιδί κατά πάντο, είσαι τόσο καλό κατά λάθο. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς πως αν κάνουν οι ξύπνοι να βρεις
Επειδή ξέρουμε πόσο αγαπάτε τον Στέργιο, το δέστε τους αποφάσισε να τον ανακρίνει. Γεια σου Στέργιο, τι κάνεις? Είμαι μια χαρά. Σε βλέπω, έχεις βολευτεί. Ναι, τέλεια, εξαιρετικά. Ρώτησα, λέω, να βάλω το παιδί να κάτσει πάνω στην πέτρα, μετά σε βλέπω, έχεις απλώσει μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι ένας από τους 8 πλέον που έχουν μείνει στο Greek Idol. Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Είμαι έτοιμος να δώσω το καλύτερο με αυτό. Προσπαθώ, όλα τα παιδιά προσπαθούμε για το καλύτερο. Και θα δείξει. Πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να μου πεις επίσης πώς βλέπεις τους κριτές και ποιον φοβάσαι πιο πολύ και ποιον έχεις έτσι λίγο πιο σίγουρο. Τους κριτές δεν τους φοβάμαι. Βασικά και τα αρνητικά και τα θετικά σχόλια που κάνουν για μένα είναι καλό, γιατί από τα αρνητικά μαθαίνεις να κάνεις καινούργια πράγματα, διορθώνεσαι, βελτιώνεσαι. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα φόβου. Κατά τη διάρκεια της μέρας κάνουμε όλες τις πρόβες μας, όλοι δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό και εντάξει, το βράδυ είμαστε, συναναστρεφόμαστε μεταξύ μας. Είναι νομίζω και αυτό μέσα στο γενικό της εμπειρίας, είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο γεγονός να είσαι με ανθρώπους που έχουν τα ίδια όνειρα με σένα. Έχουν κάνει παράπονα τα κορίτσια για σας όσον αφορά στην καθαριότητα του σπιτιού. Και σας έχουν καταγγείλει, νομίζω όλες, σας έχουν δώσει στεγνά. Και δεν λένε συγκεκριμένα ένας, δεν λένε ότι κανένας δεν κάνει τίποτα. Κοιτάξτε, τα κορίτσια, από ό,τι ξέρεις και εσύ που είσαι ο κορίτσι, γενικώς πάντα θέλουν να πούνε... Έχουμε ένα θέμα με την καθαριότητα. Ναι, θέλουν να πούνε κάτι για την καθαριότητα. Νομίζω πως τα αγόρια δεν είναι τόσο κάφροι όσο τους παρουσιάζουν τα κορίτσια. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ βοηθάμε όσο μπορούμε. Γενικώς δεν φοβάμαι το να φύγω. Κάθε φορά προσπαθώ να τραγουδήσω το τραγούδι μου, να μου φύγει το άγχος να βγω στη σκηνή, να είμαι καλός. Και από εκεί και πέρα, όταν έρχεται η στιγμή που κρίνεται αν θα φύγουμε ή θα μείνουμε, λέμε τώρα ότι γίνει, έγινε. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι το παιχνίδι. Και αναγκαστικά κάθε εβδομάδα πρέπει να είσαι έτσι. Ναι, και αναγκαστικά κάθε εβδομάδα θα αποχωριζόμαστε κάποιον ή μπορεί την επόμενη εβδομάδα να φύγω εγώ. Έτσι είναι το παιχνίδι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Νομίζω ότι η Ρούλα η Κορομιλά τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι ό,τι κάνει το κάνει με επιτυχία. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να σου πει μια κουβέντα και να καταλάβεις εσύ 10 κουβέντες. Και γενικώς νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που είναι παρουσιάστρια αυτού του σοου. Έλα στραβάτι μου κι ας το χάτι μου. Καράβι που κυλάει στα νερά. Έχει ακούσει τις καλύτερες κριτικές για τη φωνή της και προσπαθεί να βελτιώσει την κίνησή της. Η Βαλάντο Τρίφωνος μιλάει στο δέστε τους. Γεια σου Βαλάντο. Γεια σου Κωνσταντίνα. Με χαρά. Έλεγα πριν ότι επειδή είμαστε και δύο Κύπριες, πρέπει να περιορίσουμε την προφορά γιατί κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι λέμε. Ναι, έχεις δίκιο. Μέσα στο σπίτι. Θα προσπαθήσουμε. Θέλω να μου πεις πώς περνάς μέσα στο σπίτι με τόσο πολλά άτομα μαζί. Είναι δύσκολη η συγκατοίκηση. Θέματα καθαριότητας έχουν προκύψει. Αλλά επειδή πάμε καλά με τα παιδιά, έχουμε γίνει φίλοι. Μπορούμε εύκολα να λύσουμε τυχόν παρεξηγήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Ποιος κάνει τις περισσότερες δουλειές? Τα κορίτσια. Και θα βάλω τον εαυτό μου, την Νικόλ και την Αντιγόνη. Λοιπόν, θέλω να αλλά τώρα έχουμε κάνει ένα rotation και κάθε μέρα θα κάνει και κάποιος κάτι. Καλά, τηρείτε αυτό ή έτσι απλώς? Ναι, χθες και σήμερα τηρήθηκε. Στο χείλο τη καταστροφή μου δίνει το φιλί τη ζωή και πάω εκεί που πα εσύ, καρδιά μου. Θέλω να μου πει πώς νιώθει που είσαι στο Greek Idol, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σόου ταλέντων. Ακόμη να το συνειδητοποιήσω ότι μου συμβαίνει αυτό. Βλέπεις τον εαυτό σου στις εμφανίσεις σου για να βελτιωθείς, βλέπεις τον κόσμο που φωνάζει, καλά, εντός ή κάνεις κουμάντ. Ναι, ο αδερφός μου το πέτυχε, Διάννα, αυτό. Ο αδερφός σου κάνει λεφτό σωματά. Ναι, στο πρώτο live και προχθές ήταν, στο δεύτερο δεν ήρθε. Εντάξει, βλέπω τα βιντεάκια στο YouTube και από τη σελίδα του Αλφα. Εννοείται ότι πάντα βρίσκω λάθη. Υποκλείεται να μείνω ευχαριστημένη 100% με την απόδοση μου. Γιατί θα γίνεσαι και καλύτερη, έτσι. Ναι, και προσπαθώ κάθε φορά να βελτιώνω λίγο με λίγο για να φτάνει το καλύτερο που μπορεί να είναι. Είστε γενικά όλα τα παιδιά, ακούτε πάρα πολύ θετικά σχόλια και φαντάζομαι ότι η ώρα της που ανακοινώνει η κυρία Κορομιλά
ποιοι θα είναι οι προτινόμενοι, φαντάζομαι είναι δύσκολο για όλους και όλοι περιμένετε μήπως ακούσετε το όνομά σας. Ναι, είναι τέτοιο όμως το παιχνίδι που ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα πρέπει κάποιος να φύγει. Εγώ προσωπικά κάθε εβδομάδα πάω για να δώσω 100%. Αν δώσω 100% και μείνω, καλώς. Αν δώσω 100% και φύγω, θα φύγω ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα, να σε επιλέξει η επιτροπή ή να σε επιλέξει ο κόσμος? Δηλαδή, αν είχες την ευκαιρία να διαλέξεις, τι θα διάλεγες? Θα διάλεγα τον κόσμο, γιατί είναι ο κόσμος που θα σου δώσει μετά την υποστήριξη και εκτός παιχνιδιού. Σίγουρα όμως η κριτική των Κριτών, που είναι πιο ειδική πάνω στο θέμα, μετράει πάρα πολύ, γιατί μόνο με τη δική τους κριτική μπορείς να καλυτερεύσεις. Με ποια άτομα έχεις έρθει πιο κοντά μέσα στο σπίτι? Με την Αντιγόνη, τον Γιώργο, τον Στέργιο και την Νικόλ. Μάγεψε το βλέμμα της ψυχή σου. Η Ρούλα ήταν πρωτοπόρος στην Ελλάδα σε θέματα show και παρουσίασης. Έφερε πράγματα που ήταν καινούργια. Και σίγουρα το comeback της Ρούλας βοήθησε πάρα πολύ όλους μας. Και επίσης η Ρούλα, ναι, αυτό θα έλεγα, ότι η Ρούλα από την πρώτη κιόλας στιγμή ήρθε, μας στήθηκε, μας φώναζε όλους με τα ονόματά μας, είχε μάθει ήδη. Μας έδωσε συμβουλές πώς να είμαστε και μας εμψυχώνει πριν από κάθε live. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας κάθε απόγευμα. Δεν πιστεύω να μην κάνεις μαθήματα για να βλέπεις δέστε τους. Κάνω τα μαθήματά μου, αλλά ενδιάμεσα κάτι βλέπω.